Αθηνάς τώρα και είναι ξεκάθαρο, φαίνεται ότι μετά τις 25 Αυγούστου μπαίνουμε πλέον σε πολύ εντατικούς ρυθμούς και στο κομμάτι της ενέργειας, εκτός από το Κυπριακό, κατά πολλούς μάλιστα συνδέονται και τα δύο. Χθες μάλιστα είχαμε και την σύσκεψη που στο Υπουργείο Ενέργειας στην παρουσία των πολιτικών κομμάτων, εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, όπου συνομίλησαν με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου για το πώς ακριβώς θα αξιοποιηθεί το τεμάχιο 12 και κυρίως για το κομμάτι του διαμοιρασμού των κερδών μετά την πρόταση την οποία έχει παρουσιάσει η Νόμπολ και τα διλήμματα που υπάρχουν, από τη μία το κομμάτι το οικονομικό και των κερδών, από την άλλη το κομμάτι το γεωστρατηγικό και της παρουσίας πλέον που θα έχει λευκοσία ευρύτερα σε γεωστρατηγικό επίπεδο μετά από μια τέτοια κίνηση, καθώς θα αλλάξει επίπεδο όταν θα υπάρξει πώληση φυσικού αέρα. Πλέον θα πουλάει κιόλας. Την ώρα που όλα δείχνουν ότι Λευκοσία και Κάιρο προχωρούν προς την τελική ευθεία για την πλήρη συμφωνία για την δημιουργία αυτού του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς του φυσικού αερίου από το τεμάχιο 12 προς την Αίγυπτο και οι πληροφορίες λένε μετά προς την Ευρώπη. Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Έχουμε πάρει και το OK, όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μένουν πλέον οι τελευταίες πινελιές και όλα δείχνουν ότι οι επίσημες υπογραφές θα πέσουν μέσα στο φθινόπωρο. Αυτό φυσικά αλλάζει πλέον τα δεδομένα, καθώς οι διαπραγματεύσεις ήταν εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπου γινόντουσαν ανάμεσα σε Λευκοσία και Κάιρο, και σίγουρα πλέον Αίγυπτος και Κύπρος κινούνται χέρι-χέρι σε άλλα δεδομένα και σε άλλες καταστάσεις, καθώς η αξιοποίηση του 12 αλλά και η δημιουργία αυτού του αγωγού η οποία θα δημιουργηθεί αναμένει να προσφέρει στη Λευκοσία ένα διαφορετικό στάτους, ενεργειακό στάτους πλέον στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα. Σωτήρη Παπαδούλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το.